Κύριε Καβαθά, καλημέρα σας, καλή χρονιά με υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στο COS-TV. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Η αλήθεια είναι ότι ο κλάδος της εστίασης υποδέχτηκε με την πλάτη στον τοίχο το νέο έτος. Έτσι δεν είναι, κύριε Καβαθά? Πραγματικά, ο κλάδος της εστίασης αποχαιρέτησε το 2021 και μπήκε στο 2022 με ακόμα δυσμενέστερους όρους σε σχέση με τη λειτουργία του. Με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια των εορτών, ιδιαίτερα της πρωτοχρονιάς, να δει μια πτώση της τάξης του 70 και 80% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, μιας και απαγορεύτηκε η λειτουργία της μουσικής, με αποτέλεσμα πάρα πολλές ματαιώσεις της κρατικής και μια προθυμία των πελατών να βγουν και λόγω και της πανδημικής κατάστασης να βγουν να γιορτάσουν εκτός σπιτιού. Κύριε Καβαθά, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί επιχειρηματίες απογοητεύτηκαν ικτρά από τα μέτρα της τελευταίας στιγμής για την έλλειψη μουσικής τουλάχιστον κατά το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς. Μπορεί η εστίαση να παρέμεινε ανοιχτή ως τις 2, αλλά είναι έτσι λίγο άχαρο να κάνεις ρεβεγιόν χωρίς μουσική. Κοιτάξτε, υπήρξε ένας εθνιδιασμός και ένας συμπεριγμός, θα έλεγα, του κλάδου, λόγω και του ξαφνικού της απόφασης σε σχέση με την αναστολή λειτουργίας της μουσικής, και δόθηκε ως δώρον άδωρον το η παράταση ωραρίου το βράδυ της πρωτοχρονιάς μέχρι τις 2. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα στα μέτρα που τα περιοριστικά είναι και μείωση της πληρότητας των εσωτερικών χώρων, που ενώ είχαμε 100% και τα νέα μέτρα παίζουμε στο 60% με περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Η αλήθεια είναι ότι το 2022 φαίνεται δυσίωνο για τον δικό σας κλάδο, καθώς ακούγονται ακόμη σενάρια για τον αποκλεισμό των ανεμβολίαστων ακόμα και από τους χώρους όπου μπορούν να εισέρχονται με rapid test. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα μέτρο που μπορεί να περάσει και τι αντίκτυπο θα έχει στον κλάδο σας? Κοιτάξτε, οι συζητήσεις και λόγω και της έξαρσης της όμικρον φαίνεται καλά να κρατούν. Αυτό που θα πρέπει να λάβει υπόψη σοβαρά η κυβέρνηση είναι ότι ταυτόχρονα με την αναγγελία περιοριστικών μέτρων για τη μη διασπορά του κορονοϊού θα πρέπει αντιστοίχως να υπάρχουν μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και όχι ένα διχασμό στον κλάδο όπως έφερε η ανακοίνωση του μέτρου της αναστολής συμβάσης συνεργασίας σε τμήμα του κλάδου, σε συγκεκριμένους ΚΑΔ, ενώ ουσιαστικά τα μέτρα πλήττουν το σύνολο του κλάδου της εστίασης και χρειάζονται και περαιτέρω μέτρα, όπως είναι το ενίκιο, όπως είναι η χρηματοδότηση, όπως είναι ο χαρακτηρισμός των επιστρεπταίων ως μη επιστρεπτές για τον κλάδο της εστίασης και βέβαια για την αύξηση των επιπτώσεων από το κύμα ανατιμήσεων τόσο φρωτοϊλών αλλά ιδιαίτερα και εξοργιστικών αυξήσεων στον κλάδο, στο τμήμα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εκεί που το ενίκιο είναι υποδέστερο σήμερα του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να πάμε το ΦΠΑ στο 6%, έτσι όπως είπα, να αμπλύνουμε τις επιπτώσεις από τις ανατιμήσεις για να μην περάσουμε όπως δεν έχουν περάσει μέχρι σήμερα και στους καταναλωτές. Κύριε Καβαθά, θα ήθελα έτσι να ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη συνομιλία μας και με το κομμάτι της ψυχολογίας του κόσμου. Ναι, μεν τα μέτρα βέβαια τους απέτρεψαν από τις εξόδους και προκάλεσαν ακυρώσεις, αλλά πιστεύετε γενικά ότι η ψυχολογία με την έξαρση της όμικρον έτσι κάνει τον κόσμο να κλείνεται περισσότερο στο σπίτι, έτσι κι αλλιώς? Είναι βέβαιο αυτό, γιατί η αγορά, το έχουμε πει κατά κόρον, είναι η ψυχολογία. Πρέπει να υπάρχει και διάθεση για έξοδο και βέβαια μην ξεχνάτε ότι η απαγόρευση εξόδου είπε τα περιοριστικά μέτρα για την εστίαση οδηγούν σε μείωση του κύκλου εργασιών και σε άλλους κλάδους της οικονομίας και είναι σαφές ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάμε να αγοράσουμε προϊόντα ένδυσης όταν δεν υπάρχει χώρος να τα φορέσουμε ή και τις κυρίες να πάμε σε ένα κομματήριο, να πάμε σε ένα κατάστημα για την περιποίηση γενικότερα της εμφάνισής μας όταν δεν υπάρχει δυνατότητα έξοδου. Φαντάζομαι έτσι ότι είστε αρκετά προβληματισμένοι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία σε σχέση με την έναρξη της νέας χρονιάς. Παρ' όλα αυτά εύχομαι όλα να πάνε καλά σύντομα και όλοι μας να μπορούμε να απολαμβάνουμε τις βόλτες που έχουμε συνηθίσει με τον τρόπο που έχουμε μάθει. Μακάρι, και να έχουμε την υγεία μας. Το 2022 να είναι η χρονιά εκείνη που θα μας απαλλάξει από την πανδημία και θα μας αφέρει σταδιακά στην κανονικότητα και στην ελευθερία τόσο την κοινωνική όσο και την οικονομική.